Ξεκίνα. Θα ξεκινήσει. Το θυμό σου, βγάλω το θυμό σου. Θα ξεκινήσει. Βγάλω το θυμό σου. Μην τα κρατάς μέσα σου. Κράτα το θυμό σου και κάνε το σταυρό σου. Ένα καινούριο απόφθεγμα πλέον, ναι, από χθες, ναι, είναι μέσα στη ζωή μας. Βαγγέλης Αγγέλου, mm-hmm, ο οποίος πέρα από προπονητής μάλλον είναι και φιλόσοφος, mm-hmm, λόγιος, ο ιστορικός του μέλλοντος θα αναφερθεί σε αυτόν αναλυτικά. Αναλυτικά. Γιατί... Ο άνθρωπος είναι από ατάκα σε ατάκα, όμως πριν σταματήσει αυτές τις ατάκες σε κάποια στιγμή, κοίταξε να κάνεις και καμία νίκη, φίλε μου. Κοίταξε να κάνεις και καμία νίκη, γιατί ο κόσμος του στοιχήματος, δεν είμαστε στοιχηματική εκπομπή, στηρίζει τη συμπαθή ομάδα του Άρη, του Άρη του Γκάλη, του Γιαννάκη, του Σούμποτη, των τόσων αστέρων, των τόσων τίτλων. Έτσι, και στεναχωριέται να τον βλέπετε, να βλέπει με αυτή την ομάδα να άγεται και να φέρεται κατά τις βουλές του κυρίου τελίτσες χωρίς νίκη. Δύο ήττες από φιλανδική ομάδα. Συμφωνούμε σε αυτό? Ναι, νομίζω ότι είναι γεγονός. Και μέσα στο παλέ δεν μπορεί να κερδίσει ένα Περιστέρι, το οποίο νεοφώτιστο βέβαια, έχει 5 στις 5 νίκες, έρχεται και κάνει έκτη νίκη. Χωρίς να ρωτήσει εμάς, επενδύσαμε κύριε πάνω σας. Δεν θέλουμε να κάτσουμε να ακούμε μετά στο τέλος. Τι, Άρη, 2-20. Τι λες, ρε. Ναι, 2-20. Τι μου λες τώρα. Και ξεκινάει με 10-0, φίλε. 10-0. Mm. Κανονικά. Εκεί κάνει ένα cash out. Το Περιστέρι 1-89. Περιστέρι, πολύ καλό, φίλε. Όσο είδα, δηλαδή, γιατί έβλεπα το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ξεκινήσαμε, όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, με μπάσκετ και με, και με την ατάκα σταθμό. Γυρνάμε λίγο πίσω, θα έρθουμε στα αθλητικά. Ναι. Ο κύριος Σταύρος, να ξέρετε, να το δώσω λίγο στιγνά και στεγνά, δούλεψε Σαββατοκύριακο Μέτσοβο. Δεν τον έφτανε η ιστορική Θεσσαλονίκη με τις ομορφιές της. Ο Χωτιάτης ήθελε χιόνια λίγο μακρύτερα από εδώ, σε υψόμετρο 1150 μέτρων, ναι, στο καταπληκτικό Μέτσοβο. Και φαντάζομαι ότι έχεις κάνει διαιτούλα, σε βλέπω λίγο καλύτερα. Ναι, 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 φίλε. Έκανα διατροφή. Ναι. Με παϊδάκι σταθερά. Παϊδάκι κοτσιμπέρι. Ναι. Παϊδάκι φαλάφελ. Πρωινό είναι αυτό. Παϊδάκι. Παϊδάκι και έβαζα κάτι χρωματιστό δίπλα. Ναι. Πολύ δυνατό. Ναι. Εντάξει, το παϊδάκι είναι στο ανήλιο συνήθως. Αλλά επειδή έξε πολύ το χιόνι, δεν το ρισκάραμε. Ναι. Και πήραμε παϊδάκι στο Μέτσοβο. Ο πληθυντικός είναι ευγενίας, να φανταστώ τα παϊδάκια τα έβγαζε μόνος και βοηθούσαν και οι άλλοι. Όχι, όχι, είχα και τον. Α, είχε σε άξιο συμπαραστάτη τον φίλο και συνάδελφό σου. Ναι, τον φίλο και ναι, τον είδα σε μια φωτογραφία. Τον Ερίκο. Ναι. Ο Ερίκος. Ναι. Ερίκος, αν μου πεις ποια γυναίκα παντρεύτηκε τον Ερίκο Ανδρέου, τον γνωστό σκηνοθέτη, είναι ηθοποιός Ελληνίδα, over 70 αυτή τη σήμερα που μιλάμε. Μην την είσαι. Όχι, ό,τι να είναι, λες. Εντάξει, είπες over 70 και παντρεύτηκε, ναι, κάποιον που λέγεται Ερίκο. Τι να σκεφτώ. Η Νόρα η Βαλσάμι. Νόρα Βαλσάμι, ναι, δυνατή φίλε ήταν. Με Ερίκο Ανδρέου. Ωραία ήταν μικρή η Νόρα, ναι, Βαλσάμι. Βεβαίως. Είχε να δώσει. Να κλείσουμε το κομμάτι για Νόρα, όπως πήγαμε ο Μέτσοβο, Νόρα Βαλσάμι. Ναι, ναι. Να καλησπερίσουμε τη Σόφη μας, άρτηκα. Που ήρθε πριν την εκπομπή αυτή τη φορά. Συγκλονιστική. Θέλω να τα λέτε. Συγκλονιστική. Και φυσικά να πούμε χρόνια πολλά. Παγκόσμια μέρα ανδρών σήμερα. Ξέρεις ότι έχουμε παγκόσμια μέρα και δεν το λέει καμιά τους. Εγώ το λέω. Έτσι να τα λέμε. Παίρνεις κάτι, κερδίζεις κάτι στην περίπτωση ή είναι έτσι? Εντάξει, απλά έτσι έχετε και κάνετε μια παγκόσμια ημέρα έτσι, για να μην κλαίτε. Αυτό πάλι με τις παγκόσμιες ημέρες, τις γεμίζουν όλες, κάτι σου λέει να γίνεται. Εδώ υπάρχει παγκόσμια ημέρα πυρζόλας και πυρολυχίας. Πυρολυχίας. Ταυτόχρονα με την πυρζόλα. Το από είπες για την πυρολυχία, μου ήρθε στο μυαλό η χθεσινή Βέρεια. Εγώ χθες, φίλε, πήγα Βέρεια. Ναι, ναι. Πήγα Βέρεια. Ξέρετε, ήταν να δω Βέρεια να φάω εκεί. Να στηρίξω τη Βασίλισσα του Βορρά. Ναι. Έτσι, πήγαμε τους μεγαλομετόχους. Ναι. Αφού κάναμε ένα καταπληκτικό γεύμα μεσημεριανό. Ναι. Πού το δουλέψατε, γιατί με ενδιαφέρει λίγο. Ελιά, ελιά, τοπικά, στο κορυφαίο μαγαζί, το οποίο είναι και η ιδιοκτησία τους. Ναι. Τη γνωστή πάχυνση κάναμε, δεν ανάγκη να πούμε. Ένα τραπέζι το οποίο στα 4 άτομα ενώθηκαν άλλα 2 τραπέζια. Ναι. Βάλτε με το νου σας πόσα πιάτα είναι. 44 πιάτα το σύνολο. Σύνολο. Και, όχι για να κουμπάνε τα και αυγά να είχαν μέσα, πολλά είναι που, ναι, δεν είχαν αυγά. Ναι. Κλείνει το θέμα με αυτό. Η Βέρεια λοιπόν χθες, με μια εμφάνιση τυπωμένων των αναλογιών, όχι καλή. Χάσαμε από την νίκη Αγκαθιάς. Την ιστορική νίκη Αγκαθιάς. Ναι, η νίκη Αγκαθιάς, η οποία φορούσε ασπρόμαυρα. Ναι. Και είχα κάποια συμπάθεια προς αυτήν, μόλις την είδα, είναι η αλήθεια. Ναι. Έτσι. Από την άλλη, η Βασίλισσα πρέπει να κάνει πιο δραστικά μέτρα να πάρει για να ανέβει. Γιατί με τέτοιες εμφανίσεις και με τέτοια οργάνωση δύσκολα. Θα κατέβει. Ναι, εμείς όμως θα συνεχίσουμε τη στήριξη, ναι, με απόλυτη ανιδιοτέλεια. Ψυχή και σώματι τη στηρίζουμε. Τι πρέπει να κάνουμε στις μεταγραφές του Γενάρη για να στρώσουμε την πουγάδα? Ο Γενάρης είναι μακριά, φίλε. Πρέπει να κάνουμε νίκες άμεσες τώρα στα επόμενα μάτια. Ότι ώστε όταν φτάσουμε στο Γενάρη. Η νίκη αγκαθιά μα. Δεν πειράζει. Η νίκη είναι στις ψηλές θέσεις βαθμολογίας. Ναι. Είναι στα ψηλά σταυρώματα. Ναι. Ναι, είσαι ανημέρωτος στο συγκεκριμένη κατηγορία. Ναι, δεν το δουλεύω. Ναι, θα μπεις να τη διαβάσεις. Ναι. Να ανέβουμε τώρα μια κατηγορία, να πάμε κατά πάνω. Ναι. Και εκεί είχαμε τον Ηρακλή, τον ιστορικό, τον Γεραιό, 1908, τα γνωστά. Έτσι. Δεν τα πήγε καλά. Φάση δεν έκανε. Στην Παναχαϊκή, ναι.
Βέβαια είναι offside τον goal. Έτσι. Είναι offside τον goal, αλλά από την άλλη είπαμε κρύβουμε τον κόδωνα του κινδύνου για τελευταία και πολλωστή φορά στην ομάδα αυτή. Είναι πολύ πίσω. Έχουν γίνει 4 αγωνιστικές. Ο Εργοτέλης, έχει 12. Ο οποίος είναι μόνος πρώτος, έχει 4 νίκες, φίλε μου καλέ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εκπληκτική στα ομάδα. Βουβά, στα βουβά ανεβαίνει, καρφαλώνει σιγά σιγά. Έφαγαμε και... πέσιμο στη δουλειά, το είδες αυτό. Ναι, το είδα. Κύριε, έφαγε πέσιμα. Όπα, αυτά είναι ζωντανό ρεπορτάζ. Πέσιμα από τη μνηστή και μια ανάσα από το γάμο, από ό,τι βλέπω. Σταύρου. Δεσμό Σταύρου. Πέσιμο, όχι, είμαστε μόνοι μας. Ψάχνει τη Σοφία αυτή τη στιγμή για να δούμε. 4-3-2-1. Όχι, είναι όλα εντάξει. Φιλί, γλυκό, συμπαθητικό και αποχωρεί. Άντε, τα λέμε. Λοιπόν, ο Εργοτέλης λοιπόν 12 βαθμούς και στην πρώτη θέση. Ενώ ο Ηρακλής που έχει σκοπό την άνοδο και στόχο και τίποτα άλλο νομίζω. Αποκλειστικά και μόνο την άνοδο με αυτό το ρόστερ που έχει, με γνωστότατους ποδοσφαιριστές. Είναι στους 4. Είναι 8 βαθμούς. Είναι 8 βαθμούς πίσω και είναι ακόμα η αρχή. Η κατηγορία, ναι, αλλά... αυτή έχει δρόμο. Φίλε. Ναι, φίλε, αν λέμε όμως ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός, είναι καλύτερα να είσαι μπροστά και να συντηρείς το προβάδισμά σου παρά από πίσω να ψάχνεις να βρεις τον πρώτο. Ωραία. Έτσι όπως είδα εγώ τον Εργοτέλη. Σε λίγο καιρό και άλλα θα ψάξουν. Έτσι όπως είδα εγώ τον Εργοτέλη, ναι, που είναι ομάδα. Ναι. Έχει καλούς παίχτες, αλλά είναι και ομάδα. Αυτοί εδώ, αν συνεχίσουν στο 70% από αυτό που παίζουν τώρα, δεν τη χάνουν την πρωτιά. Ούτε η Κέρκυρα έχει κάτι συγκλονιστικό. Η Δράμα είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Η Κέρκυρα, ο Μπέος είναι ο Μπέος. Ο Μπέος για μένα είναι ένας από τα ισχυρότερα φαβορή ανώδου. Ναι, αλλά είναι ο Μπέος. Δηλαδή θα κυνηγηθεί και σε κάποιες φάσεις. Ο Βόλος αυτή τη στιγμή, γιατί είπαμε στο Βόλο, το έχουν πλέον τρεις ομάδες. Είναι, ναι, ο Ολυμπιακός Βόλου, η Νίκη Βόλου και ο Βόλος. Έτσι, μπράβο. Και ο Βόλος. Και Σκέτο. Και Σκέτο. Δηλαδή βάλε. Έγινε μια προσπάθεια για να ξέρει και το τοπικό κοινό. Έγινε μια προσπάθεια, του λέει: Λύθη, ένα ρέμα μας χωρίζει. Όταν πρώτο ήρθε στο Βόλο και πριν αναλάβει δήμαρχος, είχε ενδιαφερθεί για την, πώς λέγαμε παλαιότερα, για την Ένωση των Εκκλησιών. Έτσι, εδώ δεν έγινε απλό σχίσμα, έγινε τριανδρία πλέον. Τρεις διαφορετικές ομάδες. Και η τρίτη ομάδα τώρα του Βόλου πάσχει από το νούμερο ένα, από τον κόσμο. Δεν έχει οπαδούς πλέον. Προσπάθησε να ενώσει τις δύο. Στην αρχή. Στην αρχή. Τελικά έγινε και τρίτη. Και έγινε και τρίτη. Αυτό, ρε φίλε, δηλαδή έχω εγώ το Βόλο που είναι μια δυνατή πόλη. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι... Και πανέμορφη. Ναι. Μετά τη Θεσσαλονίκη που είναι η καψούρα όλων μας και είμαστε απόλυτα σοβινιστές με αυτή την πόλη. Ξεκάθαρα. Έτσι, ο Βόλος είναι μία από τις ιδανικές επιλογές. Ναι. Δηλαδή εγώ... θέλετε να κρυφτείτε, κύριε, να κάνουμε ένα τέτοιο. Ναι. Χαροστάτε, έτυχε η ζωή, είναι έτσι. Ναι. Βάλτε στο μυαλό σας το Βόλο, το πύλιο να ανεβοκατεβαίνετε με ωραίες κρυψώνες. Ωραία. Δεν το δούλεψα, αλλά λέμε τώρα. Προτείνουμε. Είπαμε. Εδώ ποτέ κανείς δεν ξέρει τι εξημερώνει σε αυτή την πόλη. Ναι, αλήθεια. Ποτέ αυτό. Όχι εδώ στην πόλη, γενικότερα. Η Goalbet είναι μαζί μας. Καθημερινά. Είναι καθημερινά με τον εκπρόσωπό της. Ευχαριστούμε. Ναι. Ένα χειροκρότημα. Το, ένα, το, έτσι, το καμάρι έτσι, του μηχανισμού που δίνει λύσεις στο πι και φι. Στο πι και φι. Να πω πάλι ότι η Goalbet, παίχτης φίλος μου, ναι, την εκτέλεσε χωρίς κανένα αισθητικό, ναι, με 200 ευρώ. Ναι. Το κοντέρ έγραψε 12.000. Να τα λέμε λοιπόν κι αυτά. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι μάγος του στοιχήματος. Είναι ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει ο βαρελαδικός χώρος σε σχέση με το στοίχημα. Και υπερβολικά τυχερός. Χωρίς την τύχη, είπαμε, δεν γίνεται τίποτα. Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε. Ένα ποσοστό, ρε, φίλε, τώρα... 200 ευρώ άσο και over, διπλό και over και όλα όπως πρέπει. Εμείς χθες φάγαμε ένα μάτι ματιού. Και κύριε, δεν ξέρω σε ποιες θεότητες πιστεύετε. Πιστεύετε στις Αιγυπτιακές με την Όσυρη, τον Όσυρη και τα γνωστά τι ήταν αυτές, στις Ελληνικές, το 12θεϊστές, είστε ό,τι θέλετε να είστε. Εκείνο που θα είστε οπωσδήποτε θα το πιστεύετε είναι το μάτι. Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από το μάτι. Και πόσο τα διπλά τα μάτια τα κακά. Ναι. Αυτό λέγεται μάτι ματιού. Μάτι ματιού. Μάτι ματιού, βέβαια. Ναι. Ναι, χθες έχουμε, εμείς περιμένουμε. Να το πω και αυτό, να πω και εγώ τη δικιά μου, την γλυκιά πικρή να τη βγάλω από τα ισόψυχά μου. Ναι. Περιμένω χθες διπλό και over το Βέλγιο για να πάω ένα στοιχηματάκι. Ναι. Ένα-δύο ωραία μηνιάτικα, ας πούμε. Ναι. Έτσι, κάποιο διχίλιαρο. Ναι. Και το Βέλγιο προηγείται 0-2. Ναι. Και άρχισε η εκλεκτή ομίγερη. Και το έφαγες και μπράβο. Και τι θα φάμε εμείς. Και εγώ το είπαξε σε αυτά τα συχαμένα, τα ελληνικά, ναι, τα ελληνικά. Ναι, που ναι, πάντα η νίκη μοιράζεται στους πολλούς. Την ήττα είπαμε την τρως μόνο σου. Ναι. Και το ιστορικό Βέλγιο, αυτή η ομαδάρα, ένας και ένας οι παίκτες, το 0-2. Τι έγινε, κύριε? Ελβετία-Βέλγιο τελικό 5-2. 5-2. Η εθνική Ελβετίας. Η εθνική Ελβετίας είναι η μόνη ομάδα μετά τον ΠΑΟΚ που κατάφερε να ανατρέψει. Πόσο ΠΑΟΚ με τη Σπαρτάκ το 0-2 το έκανε 3-2 ημίχρονο. Το 0-2. 0-3. Τι 0-3. 0-3 ήμασταν. Όχι, 0-2 ήμασταν. Ωραία. Τι στοίχημα βάζεις. Με τη Σπαρτάκ. Ναι. 0-2 ήμασταν. Ακόμη το κάναμε 3-2. Μην σε προστατεύω. 0-3 είμαστε. Σταύρο, σταμάτα. Θα σβήνει εκπομπέ. 1-3. Θα σβήνει εκπομπέ.
Θα σβήνει εκπομπέ. Μην με τρελαίνει τώρα. Ζήτα συγγνώμη ταπεινά. Τώρα. Εγώ σε προστατεύω. Στάβος κάνει χιούμορ να ξέρετε. 0-2 ήταν το μάτς και έγινε 3-2 με τον γκολ του Πέλκα. Άστατο. Μην εκτίθεσαι τζάμπα. Ποιο το... λέει, Σπαρτάκ. Α, τώρα φέτος λες με τη Σπάρτα Τρνάβανο. Α, το ρε, όχι, βε, τώρα βε, φίλε. Α, εντάξει, εντάξει, Σπάρτα Τρνάβανο. Εσύ πήγε 21 χρόνια πίσω. Ναι, με μα... Άγγελο Αναστασιάδη. Ναι. Και ναι, φυσικά 0-3. Ναι, και φυσικά 0-3. Σπαρτάκ λέμε τώρα. Δηλαδή, Σπαρτάκ ήταν και άλλοι. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, βάγαμε μια συζήτηση, βρήκαμε όμως τη λύση. Και Πέλκα, ο Πέλκα δεν είχε γεννηθεί. Και ο Πέλκα θα γεννιόταν να ακούς. Με τον Πιντερό έτρεγε. Εδώ θα την πάρα, μαμά, μαμά. Σόφη, δώσε λίγο στίγμα goal bet, το τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, σήμερα εντάξει, δεν είναι μια πολύ έντονη στοιχηματική μέρα. Έχουμε UEFA League Εθνών για τελευταία έτσι ημέρα. Έχουμε αγώνες μπάσκετ, έχει, από όσο είχα δει, έχει η Γαλλία. Έχουμε φυσικά εβδομαδιαία προσφορά στο καζίνο. Μπείτε να δείτε αν ο λογαριασμός σας είναι μέσα στους τυχερούς. Και φυσικά, το έχουμε πει πολλές φορές, είμαστε εδώ όμως για να το υπενθυμίζουμε. Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα. Οποιοδήποτε και να είναι αυτό. Μπορεί να είναι και κάποιο του μυαλού σας. Τι κάνετε. Και ψυχοθεραπεία η Goldbet. Τι κάνετε. Μην πάει το μυαλό σου ότι είναι ως γραμμές. Πάρτε τηλέφωνο όχι, και περιμένετε τίποτα άλλα. Όχι, δεν είναι αυτό. Ναι. Εξυπηρέτηση πελατών. 24 ώρες το 24ωρο. Οι άνθρωποι εκεί δεν κοιμούνται δευτερόλεπτα. Γιατί δεν με βάλαν τα λεφτά ακόμα μέσα ενώ κέρδισα πριν από 2 δευτερόλεπτα. Κάτι τέτοια κάνετε και δεν κλείνει ποτέ η εταιρεία αυτή. Αυτό είναι παράνοια. Να δώσουμε τα περαστικά μας στον Άγιο Εφραίμ. Της Μονής Βατοπεδίου, βεβαίως. Είχε ατύχημα, όμως είναι όλα καλά, στα Γρεβενά και κοντά σε σένα ήταν δηλαδή. Είχε ατύχημα με το αυτοκίνητο. Δρόμο, και στο διάβασα το ρεπορτάζ, άκου πώς το αναφέρει, τι λέει. Δύο άγιοι, δύο έτσι, ναι. και ένας λαϊκός οδηγός. Οδηγός. Το οδηγός είναι ένας λαϊκός. Δηλαδή τι δεν είναι άνθρωπος αυτός. Ο Βασίλης Καλάς οδηγούσε. Και ένας λαϊκός. Τον πήρα μαζί μας αυτό. Το πέταμα, ναι. Ναι. Η ολισθηρότητα του δρόμου οδήγησε σε αυτό το ατύχημα. Είναι μια χαρά όμως ο Παναγιώτητος. Δεν ξέρω πώς το λένε, κάπως το πάνω σιόγιο λιγότερο. Ο Εφραίμ, ο γνωστός, η φίρμα δηλαδή από τη Σταύρ εκείνος, της Μονής Βατοπεδίου. Ναι. Δυνατός. Ναι. Και καλά τα λαβέρια. Τα έκανε. Δεν ξέρουμε τι έκανε. Προάσπισε τα συμφέροντα της εκκλησίας. Όταν δεν ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο, δεν παίρνουμε θέση. Να αποθεώσουμε από ελληνική εκκλησία να πάμε σε αυτόν που σε είπα για το τέννις. Είπαμε από το ένα κομμάτι του Σβέρεφ, αν θυμάσαι, είχα πει. Σβέρεφ, ναι, το θυμάσαι. Τον έψαξα, τον παίξω, δεν τον είχε. Κέρδισε χθες Τζόκοβιτς στον τελικό. Πώς δεν τον είχε. Δεν τον είχε τον όρισμα. 5,5 ποσοστό. 5,5 ποσοστό έπαιξε με τον νούμερο 1 στον κόσμο τον Τζόκοβιτς και θριάμβευσε. 6-4-6-3. 2-0. Βέβαια, παικτούρα σου λέω, άστο ρε. Πίστεψε τον. Πότε πάλι έλεγα. Πάλι μου είσαι. Αυτό ο προφήτης. Επειδή γυρνούσα λοιπόν από μέτσο από χθες. Χιόνι είχε και όταν πήγαινε και όταν ευχόσουν. Χιόνιζε όταν πήγαινα, δεν είχε πιάσει. Ωραία. Βόρειος πόλος όταν γυρνούσα. Βάλατε και αντιολισθητικές αλυσίδες. Έβαλα εκείνο το πανί. Εσύ. Κάτι όχι αλυσίδες, ναι. Το πιστεύεις. Και πώς ξέρεις να το βάλεις. Εύκολο είναι. Το κάνεις μια χρά και το προχωράς λίγο και πιάνει, μαγκώνει. Σοβαρολογή. Ναι. Εγώ ποτέ δεν θα το κάνω. Δεν μπορούσα να φύγω αν δεν το έκανα. Και εγώ πήγα να πληρώσω κάποιον. Σε αλλά δεν κυκλοφορούσε κανείς. Είπα, δηλαδή τι από τη γιαγιά που ήταν με τον μπαστούνι στο χιόνι, έλα εδώ πάρε 5 ευρώ και κάνε μου το. Κόσμο είχε. Είχε φίλε. Διάφορες γλώσσες μιλάγανε. Δεν καταλάβαινα. Το αντικειτουρισμός πολιτισμικός, πολυπολιτισμικός, καρδίτσα. Α, αυτές τις διαλέξεις. Ναι, ναι, δεν καταλαβαίνω. Είχες, Χριστό. Δεν είχες Γιάννη μαζί σου, Γιαννούλη. Όχι, όχι. Να κάνει τη μετάφραση. Εκείνος κάνει, δεν καταλαβαίνει. Α, κάνει τον, κάνει τον παπά. Ναι, κάνει τον Κινεζογάλο. Ναι, Κινεζογάλος, ότι δεν είναι έτσι και ξέρω εγώ και δεν καταλαβαίνω. Όταν μιλούσαν μεταξύ τους οι Μετσοβίτες, Χριστόφιλε. Λέξη. Ναι. Τίποτα. Άκαβε το τάφο σιωπή. Και δικιά μου που είναι βλάχα, λέω τι λένε. Να πάμε πάλι τι στα λένε. Αθλητικά. Ναι. Είπαμε λίγο Μέτσοβο, λίγο αθλητικά. Κάτσε, πήγα στο σπίτι του Αβέροφ. Α, αυτά θα μου τα πεις. Ναι, φίλε. Το Σίτσα, Ευάγγελος, το Σίτσα. Ναι. Ο το Σίτσα είναι άλλη οικογένεια. Α, ναι, είναι άλλη, ναι. 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 Ανταγωνιστικές. Το ίδρυμα. Ναι. Ναι, ο άλλος το Σίτσα τώρα πέθανε. Λαογραφικό μουσείο και τέτοια. Θα πάει στο κεφάλαιο πριν πεθάνει, αλλά θα βάζεις και το όνομά μου, όχι το δικό σου κουβάλα. Εντάξει, δίκιο έχει. Δίκιο έχει. Δίκιο έχει. Ναι. Απόλυτα. Εγώ στο μεταξύ κατάλαβα ότι είναι ο Αβέροφ γνωστός της Νέας Δημοκρατίας. Με το μουστάκι, τέταρτο όροφο, ναι. 83-84. Στο τέταρτο όροφο που ανέβηκα. Ναι. Δηλαδή ανέβαινα στο σπίτι. Με τα πόδια. Άκου να δεις, φίλε, λέω σανσέρ δεν έχει. Τι σανσέρ λέει, είναι του 1700 τόσο το σπίτι. Λέω του σοβαρά, μιλά. Υποκλίνω μέσα. Ναι, φίλε, μίλησε ψυχή. Εσύ είσαι πάρα πολύ κουρασμένο σήμερα. Πώς δουλεύει, αγόρι μου.
Πάει μια ανάσα. Μίλησε η ψυχή, φίλε. Όχι, κάτσε, βάλτε τα ποδαράκια ψηλά, βάλτε τα. Όχι, κοιτάξτε, δεν το έκανα χθες. Το έκανα χθες, έκανα ένα τέτοιο. Για να επανέλθεις. Επανέλθω, ναι. Πώς να γύρισε το αίμα, να δουλέψει. Αυτό, αυτό γύρισε ανάποδα, ναι. Φίλε, το ξέρεις. Αυτό είναι το λαογραφικό μουσείο. Ναι, το λαογραφικό μουσείο, το οποίο ξέρεις τι κρεβάτια έχει. Όχι, πού να ξέρω τι. 9 χωράνε. Άρα... Και εξηγούν, ναι, άρα προσεξέμε, λέω ότι ξανθιά που μας κάνει εκεί. Δευτεροτρίτες σκέψεις μπορεί να γίνουν. Ξεκάθαρα μόνο αυτές τις σκέψεις γίνονται όταν το βλέπεις. Και λες, εννιάτομο κρεβάτι. Ρε, δεν μπορείς να φανταστείς τώρα, σου λέω. Και των γκυλών μας ή... Επτά. Α, επτά. Πέντε. Δεν θα είναι όλα στα κιλά μας. Ναι, 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 ναι. Όθωνα, γιατί αν είναι στα κιλά μας θα το παρατήσουμε καλύτερα. Ναι. Εντάξει. Ρωτάω την τέτοιο, τι κάνουν εδώ. Τότε λέει, ήταν τη μόδα, τότε ήταν το σωστό. Κοιμόντουσαν όλοι μαζί, λέει, με τα παιδιά στο κρεβάτι. Τι λένε, λέω. Και πώς κάνανε. Ό,τι κάνανε, λέει. Έτσι. Πώς κάνανε άλλα παιδιά. Ναι, πώς κάνανε άλλα παιδιά. Όχι, αυτό πρέπει να ψαχτεί. Όχι, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να ψαχτεί, πρέπει να ψαναχθεί. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε έτσι. Αυτό. Όχι. Απορίες, γιατί υπάρχει ένα κενό ιστορία. Απορίες ασάφες σκοτεινά σημεία, ναι, σχετικά με το τι έχει γίνει στο λαογραφικό μουσείο του Μετσόβου κατά την ίδρυσή του και μετά, ναι, αύριο συνέχεια. Ναι. Θα ψαχτούμε. Δεν μπορεί να συνέβαινε. Δηλαδή να κοιμόμουν εγώ με τη γυναίκα μου και απέναντι η πεθερά μου. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Ναι. Στο ίδιο δωμάτιο. Ναι. The same room. Ναι. Στο μεταξύ λέω, πω, πω, ζεστό το σπίτι. Λέω, πολύ ζεστό. Λέω, δεν κρύωνε αυτή. Έχει καλοριφέρ, μου λέει. Καλοριφέρ. Α, λέω, εντάξει. Γιατί όντως είχε ζέστη, ρε φίλε. Φεύγουμε λοιπόν από το Μέτσοβο. Να πάμε λίγο στη Λίμνο, που πήκαμε, ναι, πολύ κόσμο. Πήκανε, φίλε. Ήφαιστος Λίμνου ΠΑΟΚ, χάσαμε ένα πόντο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτή την τελευταία φάση δεν πήγαν να τη δουν ξανά οι διαιτητές. Ένα λέει από το Αθηναίου. Έτσι, μπορεί να είναι τάπα. Μπορεί και να μην είναι, δεν πρέπει να το ξαναδούμε. Τόσο σίγουροι δηλαδή ήταν οι διαιτητές. Εκεί φαίνεται η πρόθεσή τους. Φίλε, τόσο σίγουροι είναι. Ταΐζουν οι βλάχοι. Μια χαρά. Κινήσαν την αγορά. Χτύπημα στην καρδιά. Ναι, πόνεσε. Εκνευρισμό στο Μέτσοβο, να ξέρεις. Περάσαμε 10 πόντους μπροστά σε κάποια στιγμή. Θεωρήσαμε μάλλον το παιχνίδι θα μας πάει. Όχι, μας τρώγανε. Βγάζαν το ψηλό, βγάζαν τον ένα. Τρώγαμε μαχαιριές γλυκές, ναι, έτσι, ναι, ναι, κάτω γλυκές από την πριζόνη. Συνεχίζει. Και πάλι καταφέραμε να κάνουμε. Ο δε Σπίκερ, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, κατά άλλους. Μισή του Παπαθεοδόρου. Αυτός τι έκανε. Στα 10 δευτερόλεπτα, και ενώ στο μπάσκετ έχουμε δει να αλλάζουν και να αλλάζουν διαφορές, τελείωσε το μάτς και ο ΠΑΟΚ έχασε και ο ΠΑΟΚ έκανε. Δηλαδή, ενδόμηχα μας πέρασε την ήττα μέσα. Ναι. Βάζει το τρίπο του Αθηναίου, φωτοβολίδα, και δεν λέει υπάρχει κάποια περίπτωση να τη χάσουν το άτομο. Δεν είναι δεδομένο. Αρκεί και μόνο, λέει, το θυμάμαι σαν τώρα τα λεγόμενά του, ηχούν μέσα στα αυτιά μου, γιατί θέλω να το αγαπήσω σε κάποια στιγμή. Μισή το Παπαθεοδόρου. Αρκεί και μόνο να βάλει την μπάλα μέσα η Λίμνος, ο ύφεστος, και τελειώνει. Πώς αρκεί και μόνο. 6 δευτερόλεπτα έχει. Κλέβουμε την μπάλα, κάνει το παιδί το lay-up, έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και τάπα κανονική. Δεν έχουν όμως καμία αμφιβολία. Τόσο σιγουριά. Δεν πήγαν επειδή φοβήθηκαν ότι μπορεί να βρει και ταπλό. Πώς δεν πήγαν. Έχει φάγωμα το μπάσκετ. Στο μπάσκετ ξέρεις τι θέλω μια φορά. Να πώς γιωθούν 15 εκατομμύρια στο λογαριασμό μου. Γίνεται. Θα πατήσεις εκεί. Θα πάω κατευθείαν εκεί. Και ο Τράκης, ο Γιανακόπουλος θα είναι ένα τίποτα μπροστά μου σε αυτά που θα κάνω. No. Θα τους κάνω ο άνω κάτω όλη την ώρα. Άνω κάτω. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ο Γιανακόπουλος. Και στη μετρία με τους μπασκετικούς παράγοντες. Ότι είναι πιο λαμόγια. Και επειδή είναι κλειστό το κύκλο που λέμε πολιτισμό. Έχουν αίσθηση υπεροχής τους, βλέπεις. Έχουν αίσθηση υπεροχής για το μαγαζάκι όμως. Ναι, ναι, ναι. Γιατί άμα τους βγάλουμε στο πέλαγος, θα πελαγώσουνε. Γιατί τέτοιοι είναι. Να πούμε ότι το ντέρμπι ήταν πάλι μόνο στα χαρτιά του Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εύκολα στο τελευταίο δεκάλεπτο επικράτησαν οι πράσινοι. Εριστικός, θα έλεγα, στις δηλώσεις του Γιανακόπουλος που ανέφερες. Ναι. Ο Πιτσιρίκος. Δεν υπάρχει ντέρμπι. Πάλι είπε πιο ντέρμπι και εμείς έπρεπε να τα κερδίσουμε εύκολα. Για εσάς είναι ντέρμπι. Τα ισοπεδώνει δηλαδή όλα. Πάντα είναι ντέρμπι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Σε όλα τα θέματα. Πάντοτε. Έτσι. Ενώ από την άλλη, ο αδελφός του συγχωρημένου, του Παύλου, ο Θανασάκη, έκανε μια χάρα δηλώσεις. Μια χαβούλα, ωραίο το μάτς. Κερδίσαμε, κάναμε δεύτερη νίκη. Αυτός με τις ωραίες τις γραβάτες, αυτό να αναφέρουμε, κύριε. Να ξέρετε, που βάζει κάτι γούντι τυποκάβητο, κάτι τέτοιο. Ο Γιανακόπουλος είναι ο τύπος που πάει στο κέντρο της Ομόνιας να μιλήσει για πολιτική. Θυμάσαι παλιά που πήγαινα στην Ομόνια. Όταν εγώ, επειδή είμαι εξαιρετικά φυσιογνωμιστής, με βγάζει πάρα πολύ θετική άβα αυτός ο άνθρωπος. Τον κοιτάς και λέει, είναι καλός, καλούλης. Ναι. Δεν είναι πονηρός, δεν κάνει τρίτα, τέταρτα. Αυτό που εκπέμπει αυτό είναι. Είναι και πλούσιος κανονικός, τον βοηθάει αυτό πάρα πολύ. Το βοηθάει, έτσι, δηλαδή. Δεν έχω ανάγκη, παιδιά, εντάξει, πέστε στα δικά σου. Τη φωτογραφία αλλά... του Τράκη την είδες από το σελτάρι του. Στο Insta Story. Είναι να του ρίξει πρόστιμο. Ωραία. Ή Ευρωλίγκα. Ναι. Και ανεβάζει ένα Insta Story με την παρακάτω φωτογραφία που θα μου δώσει λίγο το δικαίωμα να ψαχτώ. Γιατί να ψαχτεί, τι. Ναι.
Σόφι, θα πούμε για το National League μετά το διάλειμμα. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Έχουμε ματσάκια λίγα. Ε, το ξέρω. Ανεβάζει αυτή τη φωτογραφία. Και τι λέει, τι, τι να λέει. Τα 500 άρικα να χοροπηδάνε. Τι είναι αυτό. Ε, είπε 440 χιλιάρικα πρόστιμο Ευρωλίγκα. Λέει, και λέει, εντάξει, λέει, ανοίγει το σιρτάρι και έχει καμιά 800 βλέπω εδώ πρόχειρα. Α, και του τα έστειλε έτσι πάρα. Έστειλε, ανέβαζε στα story κατευθείαν αυτό. Ε, εντάξει. Ε, σωνόμασταν με αυτά για το επόμενο τετράμινο. Ε, όπως το είπες, τετράμινο. Είναι καλά. Είναι σίγουρο θα ξεχειμωνιάσουμε. Και ο κολλητός σου. Η άνοιξη πώς θα μας βρει. Ο κολλητός σου πήγε να παρακολουθήσει. Αυτό εγώ φίλε δεν το κακίζω. Και θα μιλήσω για τη φωτογραφία, λέμε για να ξέρει ο κόσμος. Πήγε ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, ο προπονητής, ο πρόεδρος και μεγαλομέτωχος του Άρη, έτσι, να παρακολουθήσει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με μια φόρμα της Paris Saint-Germain. Και έχει γίνει παντού και εγώ δεν ξέρω τι έκανε. Εντάξει, τι έκανε, παιδιά, ο άνθρωπος. Πήγε στο παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι κάτι φοβερό δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Γιατί είναι κακό, ζει στην Αθήνα και πήγε να δει το μεγάλο ντέρμπι. Μπορούσε να το κάνει ο καθένας αυτό. Θα έπρεπε δηλαδή, να το κάνει ο καθένας. Μην ψάχνουμε. Όχι, όχι, τώρα διηλίζουμε τον κόνοπα. Εγώ δεν βρίσκω καμία, μα καμία, τίποτα. Κανένα λάθος στο συγκεκριμένο. Το αρέσει το ματς, έτσι. Μπορεί να έχει κάποτε παλαιότερα κατά παιδικά του χρόνια μια συμπάθεια σε κάποια ομάδα και μην γινόμαστε εμείς τώρα τιμητές των πάντων. Πόσοι και πόσοι δεν ξεκίνησαν ποδοσφαιριστές ή παράγοντες να υποστηρίζουν κάτι άλλο και στη διαδρομή γίναν κάτι άλλο. Είπαμε, θα είμαστε σοβαροί. Γίνεται αυτό. Εγώ ξέρω τουλάχιστον 50 άτομα που μέχρι τα 10 του, τα 12, τα 13 ήταν ας πούμε μια ομάδα άλλη και άλλαξαν μετά. Δεν θέλω τώρα να πω που άρεσε να πάω και τέτοια πράγματα. Αυτό έγινε. Ναι. Και με δημοκρατικές διαδικασίες. Και με δημοκρατικές. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα, πάμε με μία ανάσα, μία γιατί είναι πολύ μικρό το διάλειμμα. Πάμε για ανασούλα λοιπόν. Και θα πάμε μετά. Και τα λέμε. Τι έχουμε σήμερα. Να σου κάνω link. Πάμε λίγο. Και να είμαστε πάλι μετά το κομψό διάλειμμα. Για να πιούμε λίγο νερό, για να μην στεγνώσει το στόμα μας, γιατί το κατσίκι ήταν βαρύ. Διάβασα ένα πολύ ωραίο, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Το αρνί. Όχι. Μιλάνε δύο. Λέει μία, η οποία είναι λίγο χοντρούλα προς τον άλλον, το συνομιλητή της. Και θα αδυνατήσω με αυτό. Απαντάει αυτός. Όχι. Αλλά τι με νοιάζει εμένα. Εγώ κάνω σεξ μαζί σου. Λέει αυτή. Είστε σίγουρα διαιτολόγος. Και τι με νοιάζει εμένα. Ρε. Ενώ είμαστε στο μπάσκετ να συνεχίσουμε να περάσουμε την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο βασιλιάς, ο συνάδελφος, έτσι ο Λεμπρόν ο Τζέιμς, ναι. Αυτό το άγιο παιδί που να το βλέπεις το βράδυ κρύβεσαι, 51 πόντους χθες, 51. Οργίασε, έτσι σε εξαιρετική κατάσταση. Η δική σου πάνω από κλαρίνο σε κλαρίνο, 4 είναι τα τελευταία 6 παιδιά. Δεν πειράζει, έφερα. Αυτά τα μάτια εμείς δεν τα παίζουμε, αυτά οι Golden, εννοείς, σαφώς οι Golden State Warriors. Ναι. Πρώτον δεν παίζει ο Θεός των Θεών, έτσι ο μάγος, ο Κάρι. Ταυματίας. Αυτά τα μάτς εμείς τα έχουμε. Στο NBA βασικά είναι γιορτή, φίλε. Αυτά τα μάτς γίνονται για να γίνονται. Ναι. Όταν θα φτάσουμε, όταν θα πρέπει να γίνει, τότε θα κερδίσουμε όλα τα μάτς να έχεις την πεποίθηση γι' αυτό και τη βεβαιότητα. Είναι η σίγουρη, η ήρεμη δύναμη. Το ποιος παλιό Πασόκ. Δεν πιστεύεις ότι μπορεί να τους κοντράρει αυτούς. Κανένα. Να πάρει μια νίκη στη σειρά. Α, νίκη στη σειρά μπορεί να πάρει. Όλοι μπορεί να πάρουν. Και θα φτάσουν βασικά. Η Boston δεν πάνε καλά. Η μόνη σίγουρη που θα φτάσουν είναι αυτή. Όλοι οι άλλοι θα σκοτωθούν. Η μόνη σίγουρη. Ωραίο είναι το μάτι τη επιστροφή που γυρνάει στο σπίτι στους Καβαλίες να παίξει ο Λεμπρόν. Κόντρα στους Καβαλίες στο Cleveland. Να πάμε φυσικά να πούμε λίγο για την Εθνική Ελλάδος. Δεν την αφήσαμε, δεν την ξεχνάμε. Αυτό νεκρή από ανέφερε. Έτσι. Εννέα αλλαγές. Δεν μπορούσε να κάνει άλλες ο προπονητής για να δείτε τι γίνεται. Το μάτι όμως μπορούμε να πούμε ότι είναι μαγική εικόνα. Με την έννοια ότι οι άνθρωποι βάλανε ένα γκολ οι Εστονοί. Αυτό θα το γιορτάζουν την μέρα τη χθεσινή για εθνική επέτειο. Θα την έχουν. Έχουν δύο νίκες. Τα νησιά, τα Φόκλαντ κερδίσαν. Τα Φόκλαντ, λέω κανονικά, εκεί που έγινε ο πόλεμος. Ξέρω ότι είναι τα Φερόε. Τα Φόκλαντ, εγώ θα πω εκείνα με την Αργεντινή παλιά. Έτσι, και τα Φερόε. Δηλαδή είναι όμως το ποδόσφαιρο, είδες τι γίνεται. Έβαλε ένα αυτόν γκολ αυτός ο Λαμπρόπουλος. Είχαμε μια ψηλοπίεση. Ένα δοκάρι του Φορτούνη. Κάναμε καμιά 60-70 στημένα. Απολαυστικός ο Βασίλης ο Τσιάρτας. Ο οποίος σχολίαζε το μάτς δίπλα στον Αλέξη τον Σπυρόπουλο. Κύριε, να μαθαίνετε από Τσιάρτα, είναι μάγος με τα λεγόμενά του. Μπορεί να τα λέει λίγο αργά, αλλά είναι μάγος. Τα βλέπει το μάτς καλύτερα από τον καθένα. Και προσέξτε λίγο τα ελληνικά του. Πάρα πολύ μπροστά ο Βασιλάκης. Επειδή τον ξεφωνίζουν πολύ που μιλάει έτσι αργά. Καλά κάνει. Αυτό εγώ στη Φιλανδία, όταν, στο Ελλάδα-Φιλανδία που άκουσα, γιατί χθες το βλέπα Κοσμοτέ, στο Ελλάδα-Φιλανδία που άκουσα την ανάλυση του, ήταν μια χαρά. Μια χαρά είναι, Βασίλη. Να λέμε τα στραβά του, να λέμε και τα καλά του. Μια χαρά ήταν, φίλε.
Δηλαδή εξηγούσε, ήταν το the point που λένε Σταυρούπολη. To the point. Και επειδή βλέπω ότι ανάμεσα σε σχέση με αυτούς που παίξανε, τρώει ένα κυνηγητό μέσα σε εισαγωγικά ο Καρέλης. Εγώ θα πω ότι ο Καρέλης ήταν μια χαρούλα στον αγωνιστικό χώρο. Μόλις έβαζε εκείνο τον goal του Βολ Πλανέ που έκανε και η μπάλα πήγαινε ή λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά, πήγε πάνω στο τερματοφύλακα και το απέκρουσε. Ναι. Όλα σήμερα θα ήταν διαφορετικά στα γραφόμενα πολλών και σε αυτές τις τελίτσες που αφήνουν. Να και ο Καρέλης έπαιξε Εθνική Ελλάδος. Φυσικά θα παίζει ο Καρέλης Εθνική Ελλάδος. Και ο Καρέλης και ο Πασχαλάκης και ο Πέλκας και ό,τι άλλο έχει ο Πάκου θα παίζει Εθνική Ελλάδος. Και θα παίζει για τον απλούστατο λόγο γιατί η ομάδα είναι πρώτη. Αν δεν παίρνει δηλαδή από τους πρώτους, από ποιον θα πάρει? Από τον Απόλλων Λάρισσας? Από πού θα τους πάρεις τους παίκτες? Μας έστειλε. Μας έστειλε ο Πολωνάς. Έβγαλα μια άγανση. Ο Λεωνίδας σοφάρισε στο τέλος. Κοίτα, το πειραματικό σχήμα πάντα δεν πρόκειται να έχει ρυθμό. Ξεκινάμε από τα βασικά. Δεύτερον, φίλε, θα πρέπει να συμβιβαστούμε και με μια ιδέα. Τα έλεγα και πριν με το Στέργιο. Τα πράγματα είναι απλά. Σε μια εθνική υπάρχει και περίπτωση μια φουρνιά να μην το έχει, ρε φίλε. Είναι μια φουρνιά που δεν το έχει. Δεν έχει εξτρέμ. Δεν έχει ποιοτικά χαφ. Δεν έχει, ρε φίλε, δεν έχει. Έχει μόνο δεκάρια και αυτά κλωνοποιημένα. Δηλαδή ο Πέλκας είναι second striker, ο Φορτούνης είναι οχτάρι, ο Μάνταλος δεν ξέρει τι είναι. Και αυτά αχταρμάς, ούτε συνδυάζονται μεταξύ τους. Δηλαδή, center for, το Μήτρο που τον βλέπεις τώρα βαριέται, ρε αγόρι μου. Έχει κάνει τον κύκλο του, βαριέται. Μην τον φωνάς στην εθνική, αλλά κουράζεται. Εντάξει, δεν μεγάλο ο Μήτρο. 30 είναι, ρε φίλε. Ρε, βαριέται. Είναι παίκτες που 30 βαριούνται. Τι κάνουμε τώρα. Δεν είναι 22, δεν έχει να αποδείξει κάτι. Δεν έχει κίνητρο. Η εθνική έχει και το πρόβλημα ότι είπαμε πλέον οι μεγάλες ομάδες απαρτίζονται κατά τα 2 τρίτα τους από ξένους. Ναι. Ίσως να λέω και λίγα τα 2 τρίτα. Θυμάμαι μία σύνθεση πέρσι του Πάκου με κανέναν Έλληνα από πέρσι όταν δεν έπεσε ο Πασχαλάκης. Ναι. Πολύ εύκολα. Οπότε πριν πει ο Πασχαλάκης και ο Πέλκας, πόνο ξένοι ήταν. Οπότε πρέπει να ψαχτεί πάρα πολύ για να κάνει μια εθνική. Πρέπει να έχει ξεκάθαρες ιδέες. Έλεγα και πριν. Τον Βρίζα τον είχαν τεχνικό διευθυντή. Και πήγαινε ο Δέδες, έκανε μια επιτροπή εθνικής ομάδας και είχε τον τεχνικό διευθυντή απ' έξω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είσαι βλάκας. Είσαι βλάκας. Δηλαδή, σε ποιον τα πουλάς αυτά τώρα? Να εστιάσουμε σε 100 συμμετοχές του Ρωσίδη. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για την καριέρα. Βέβαια. Πολύ δύσκολο να φτάσει στις 139, πρώτος είναι ο Καρακούνης σταθερά. Ναι, ρε φίλε, το 100 δείχνει μια συνέπεια. Βέβαια. Η διάρκεια είναι που μετράει. Ο Ζαγοράκης ο δικός μας. Και αυτός είναι σε περίοπη θέση, δεύτερο τρίτος. Με. Ο Κατσουράνη νομίζω τρίτο. Αυτή είναι. Ναι. Ο Μπασινάς έχει πολλές. Ο οποίος Ζαγοράκης δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ο Πολίτης έχει πολλές. Όχι, πάνω από 100 έχουν αυτοί. 5 άτομα είναι. Ο Μπασινάς δεν έχει πάνω από 100. Μπασινάς έχει. Μπασινάς έχει, βέβαια. Yeah. Είπαμε Μπασινάς, Ζαγοράκης, πρώτος ο Καραγκούνης με τις 139 και 100 έκανε τώρα το Ρωσίδης. Ο Νικοπολίδης έπαιξε αργά Εθνική Ελλάδα. Ναι, γιατί ήταν το φίλο. Ήταν ο Βάντζη και έπαιξε αργά. Ναι. Ήταν αυτή κατά. Μόνο ο Δημήτρης έπαιξε μικρός. Μόνο ο Ελευθερόπουλος έπαιξε μικρός. Όλοι οι άλλοι παίξανε over 25. Αμικρός το απέζει στην Εθνική Ιταλία, πάμε στη γειτονική χώρα, τον Αρούμα, από τα 19 του. Φοβερή απέκρουση εκείνη στο. Να σκάει μπάλα κάτω και να το βγάζει. Ναι, και δυνατό. Πορτογάλο, όπως και, και όχι με καλή ορατότητα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο στα 19 του να παίζει βασικός στη Μίλαν και στην Εθνική Ιταλία. Εκεί, ρε φίλε, είναι πιο καλές οι σχολές. Δηλαδή, ξέρει ο άλλος ότι έχει ένα εργαλείο που θα πληρώσει πολλά μέχρι να μάθει, αλλά είναι αποφασισμένος να το φτιάξει. Καταλαβες. Δηλαδή δεν θα μασίσει ο Ιταλός άμα έχει ένα σούπερ ταλέντο να το βάλει, ρε φίλε. Δεν θα μασίσει. Θα πληρώσει το κόστος, αλλά θα το δημιουργήσει. Γιατί αυτή είναι η ποδοσφαιρική κουλτούρα. Σε εμάς, άστο. Πρέπει να γίνει κάποιος 25 για να. Έλα, είπαμε εδώ, αυτά πρέπει να τα ξεπεράσουμε, να κοιτάμε μπροστά και είναι ανεπίτρεπτο έτσι, να λέμε 22 χρονών. 22 δεν λέω 25 που τον λένε. Εγώ θυμάμαι τον Γεωργάκη τον Τσονί, ήταν 25 χρονών και λέγανε καλό παιχτάκι είναι αυτός. Ταλέντο. Που έπαιζε βασικό στον ΠΑΟΚ από τα 17 του. Παιδιά, τι ταλέντο. Θυμάσαι ένα παίκτη, ένα Βοβεϊλανδό, ένα Norman Whiteside. Εθνική, ναι, εθνική 17 χρονών. 17 χρονών το πρώτο κατευθείαν. Ναι. Είναι καλό, τον παίρνουν, το βάζουν, παίζει. Και ο Ισκή κορμί μεγάλο. Το θυμάσαι κορμί που ήταν. Δεν το θυμάμαι το Whiteside. Κορμοστασιάφηκε. Αυτό έχει πολλού τραυματισμού. Manchester United. Πολλού τραυματισμού. Στο μεταξύ, άμα έχει εύνοια, ρε φίλε. Ακούω ένα στην Κοσμοτέ, μιλάει το Ιρλανδία-Αυστρία. Δεν μπορούν να βάλουν οι ομάδες και έχει πρόβλημα το ένα και έχει πρόβλημα το άλλο. Στο 0-0 το ακούω. Ναι, εννοείται. Λέω το μιλάει αυτό. Βλέπω over 1,5-3,5 φράγκα. Ωραία, παιδί. Μπάμπτο που μπουνάω. Στο 56, κατευθείαν. 56-1-1. Στο 56. Που μπουνάω. Το 1-2 το κάνει με μαγική πάσα ο μελλοντικός παίκτης του ΠΑΟ, ο Αρναούτοβιτς. Που μπήκε και περπατούσε μέχρι το σιάρι. Και έδωσε την ασίστ του, είδε τι ωραία τελείωμα έκανε όλο. Στο κοντρόλο. Πάω το μέσα και τα φιλιά μου να είσαι καλά. Απλά σου λέω όταν το μιλάει ο άλλος.
Έτσι και χειρότερες οι ομάδες και δεν γίνεται και δεν μπορούν να βρουν γκολ και δεν μπορούν να ακούνε. Δεν πρέπει, πρέπει να λες τίποτα. Άστο. Μα το 0-1 το κάνει παίκτης που δεν έχει ξαναβάλει γκολ στην Εθνική Αυστρίας και το 1-1 το κάνει παίκτης που έχει να βάλει με την Βόλιο Ολλανδία, μεσοπιθετικός, με την Βόλιο Ολλανδία γκολ 8 χρόνια. Φίλε, η λαϊκή σοφία, η λαϊκή σοφία δεν την κερδίζει κανένας. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Ναι. Άστο, αυτή είναι, νομίζω η... δεν είναι η λαϊκή σοφία. Τι αλλά... είναι, ατάκα. Τη Τριντέντ διαφήμιση, αλλά οκ, okay, η λαϊκή σοφία. Όχι, έκλεισε. Λαϊκή σοφία, Τριντέντ ήτανε. Πώς, ήταν στη ζωή μας, είμαστε είχα. Ναι. Για πάμε λίγο Σόφη τώρα στα Νάσια Ολέγκη, έχει μια ματσάρα σήμερα. Ματσάρα. Βέβαια, έχει την Γερμανία-Ολλανδία. Λοιπόν. Πολύ καλό. Να ξεκινήσουμε με τους αγώνες που ξεκινάνε 7 η ώρα. Ναι, ναι, λογικά. Λοιπόν, Ανδόρα-Λετωνία. Μακριά και αγαπημένη. Ούτε αγαπημένη, μακριά σκέτο. Γεωργία, Καζακστάν. Γεωργία, Καζακστάν έχει ένα τοπικό στοιχείο εκεί. Κάπου κοντά είναι αυτοί οι δύο. Μπορεί να έχουν κανένα πόλεμο μεταξύ τους. Κάτι, ναι, κάτι πρέπει να έχουν αυτοί. Κάτι, κάποια πριγκίπισσα παλιά βιάστηκε από κάποιον πρίγκιπα. Κάτι θα έχουν. Δηλαδή μια έκθρα θα υπάρχει. Συνέχεια. Λοιπόν, μετά πάμε. Συνέχεια, τι θα το βρει, κατάλαβε. Μετά πάμε 10 παρά 4. Που βρήκε εμφύλιο πόλεμο, όχι εμφύλιο. Πόλεμο βρήκε. Αν θα πέσουν μπάλα και του έκαναν ότι είναι σε ένταση. Ναι. Βουλγαρία, Σλοβενία. Ωραία περίπτωση. Ωραία περίπτωση. Οι Βούλγαροι κάτι θέλουν από αυτό, ε. Καλά, το να ψάξουμε τώρα σε αυτό το νάσιο τι θέλει ο καθένα, δεν το λάθουμε εμεί. Έτσι, θα βάλουμε ένα ωραίο γκολ εδώ πέρα στο Βουλγαρία. Δεν το έχω το γκολ μου, τη πάει, άστο. Εσύ μην το βάζει, εγώ το πατήσω like. Ένα στοίχημα ίσα ίσα, το γέλιο αυτό το 5 ευρώ. Μην τρώτε πιο που γάτσε και ένα γάλα και παίξτε το. Όλα τα παιχνίδια 2 με 3 γκολ. Όχι, Εστάβο. Όχι. Όλα. Όχι, Εστάβο. Εστάζει το δικό σου, το δικό μου. Πρώτα πει ότι. Να με βάλει σε μένα αυτό το πράγμα, όχι, ποτέ. Εγώ είμαι ο Θεό στο στοίχημα. Άσχετα το πιάνω. Μετά έχουμε Κύπρο, Νορβηγία. Εδώ. Ωραίο. Τι κάνουμε. Αυτό είναι ανατροπή. Ορίστε, παίξτε μια ανατροπούλα. Άσο, ημίχο διπλό τελικό. Ωραία περίπτωση. Είδες τι έγινε στο 95 και δεν βγήκε η ανατροπή. Α, και εγώ δεν το είδα αυτό, ναι. Ένα μηδέν είναι Κύπρος. Ναι, εγώ ξέρω. Το έβαλα ανατροπή, το έπαιξα. Ναι, ένα μηδέν στο πρώτο ημίχο. Ένα στο 85 με ένα πέναλτι που θέλει να το κάνει. Άλλο θα δείξει ξεκάθαρα. Όπω πρέπει, Εστάβο. Δεν έκανε. Σπλόχνει. Το μόνο που δεν κάνει να το κάνει. Οι ακροατέ μα είναι έξυπνοι άνθρωποι. Έτσι καταλαβαίνω. Γίνονται όλα όπως πρέπει. Στο 95 έχει ένα κόρνερ η Βουλγαρία. Αφήνουν ένα τέτοιο δοκάρι, φίλε, δηλαδή. Μόνο. Μοναξιά. Η μοναξιά τη γωνία. Κάνει απέναντι γωνία και εμφανίζεται ένα κοντό και τη διώχνει στη γραμμή. Δεν ήξερε το παιδί. Δεν ήξερε. Ο κοντό, μπέρδεψε πάλι. Πάλι μπέρδεψε. Και μα έκοψε τα λεφτά αυτά. Εντάξει. Ναι. Μετά έχουμε το Γερμανία-Ολλανδία που έχει και μη γενική κανιότητα στην Κόλμπερτ. Αυτό κάθεσαι και το απολαμβάνει αρχικά. 10 παρατέρα το ξεκινάει. 99. Οι Γερμανοί παίζουν με κανονικού ή βάζουν. Κανονικότατη. Τρίτη γενιά. Κανονικότατη, αλλά δεν έχουν καμία τύχη. Είναι η Γαλλία και η Ολλανδία σκοτώνονται εκεί, οι δυο του. Ναι. Ναι. Εγώ πιστεύω όμω οι Γερμανοί, επειδή δεν παρατάνε κανένα μάτσο, ούτε δεύτερη ούτε τρίτη γενιά και παρά που πραγματικά είδα μεγάλη άνοδο στην Ολλανδία και έκανε εκπληκτική εμφάνιση με τη Γαλλία στο τελευταίο μάτ στο Ρότερνταμ, εγώ βλέπω Γερμανία σε αυτό το μάτ. Μετά έχουμε Τσεχία-Σλοβακία. Τσέχη, θυμάσαι και αυτή τι ακμή είχαν γνωρίσει στο ποδόσφαιρο του. Με μια φοβιά εκπληκτική. Τότε που καταφέραμε εμείς να του κερδίσουμε στο Euro. Ποιους δε. Τους Τσέχους. Η Τσέχη ήταν η πιο μαγική εικόνα που είχε γίνει σε παιχνίδι ever. Απλά το γύρισμα που έχουμε κάνει στην παράταση, φίλε, δεν υπάρχει. Θυμάσαι. Εκείνο το match πρέπει να έχει 423 τελικές η Τσεχία. Εμείς την μπάλα να την παίρναμε μία φορά το εξάμεινο να μας τη δίνανε και νιώθαν άσχημα. Σε λέει δεν γίνεται, παίζουν και αυτοί. Δώστε τα παιδιά. Ναι. Ο Νικοπολίδης κουράζει και να βλέπει, όχι να αποκοκκινεί. Να βλέπει την μπάλα να πηγαίνει out. Δεν έπιασε κανένα ποτέ. Έχει ένα δοκάρι ο Νέτφετ. Μπορεί να πάμε τώρα ακόμα στο γήπεδο και να κουνιέται ακόμα το δοκάρι. Νωρί είναι ο Νέτφετ. Το δεύτερο τρίτο λεπτό είναι το δοκάρι. Ο Νέτφετ είναι το δοκάρι. Και μετά έχουμε μια κατοχή που η γερμανική κατοχή ο Χρειά μπροστά τη και όμω. Αυτό το μάτς έληξε τζέρο-ατζέρο που λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί. Στην κανονική διάρκεια. 0-0. Και στο, όμως μπαίνουμε φίλε στην παράταση. Εντάξει, θα και μπούμε. Είναι άλλο παιχνίδι. Ναι, φίλε, θα παίξουμε. Είχαμε και δύο ευκαιρίες τότε. Θυμάμαι. Ναι, ναι. Μπήκαμε, τους πατήσαμε. Ρε. Και έρχεται το μαγικό το γκολ. Για έναν κανονισμό που ίσχυσε σε ένα τουρνουά και ποτέ ξανά. Ήτανε, ναι. Ήτανε το, ο ξαφνικό θάνατο. Ο αρχηγό γκολ. Ο ξαφνικό θάνατο. Έμπαινε το γκολ και τελείωνε το μάτς. Όχι. Έμπαινε το γκολ και στο ημίχρονο τη παράταση τελείωνε το μάτς. Άρα αλλά ήταν τελευταία καλύτερο. Φάση. Όχι. Ναι. Ναι, ήταν τελευταία φάση. Δηλαδή αν έμπαινε στο έκτο λεπτό της παράτασης πριν 15 λεπτά, έπαιζε κι άλλα 9. Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω, φίλε. Το αρχηρό γκολ κάπως έτσι λέγονταν. Μια παπαριά, το ότι η UEFA έκανε τα δικά της και έκανε και αυτό.
που βέβαια επειδή μπορεί να έχει 35 φράγματα στη Τσεχία εκείνη την ώρα, το αλλάξανε. Το αλλάξανε, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Μετά έχουμε Δανία, Ιρλανδία. Μην την κάνει. Κάτσε, η Ιρλανδία είναι το ΕΙΡΕ. Τα μπερδεύω αυτά. Δεν πειράζει, θα συνέχισε να τα μπερδεύει τώρα. Δεν στο ξέρει αλλιώ. Εντάξει, καμία πορεία φεύγω. Εντάξει, αν η Βόρεια Ιρλανδία είναι άσο. Αν το ΕΙΡΕ. Δανία, παίζει. Πάλι άσο. Ο άσο πόσο είναι η Δανία. 1,62. Ωραία. Δανία. Ποιότητα, ξεκυλίζουν οι άνθρωποι. Ναι, έριξε έχω. Μετά έχουμε Λίχτενστάιν, Αρμενία. Α, δεν τα λέτε αυτά καθόλου. Εντάξει, φίλε. Θα βγει ο παίκτη από το ξενοδοχείο τη Αρμενία. Θα βγει ο παίκτη. Βγαίνει. Και πάει να αγοράσει κάτι στο περίπτωτο του Λίχτενστάιν. Και είναι ο μισό του μισθό το πακέτο τσιγάρα. Απ' έξω εγώ την Αρμενία στο Λίχτενστάιν. Με τα προβλήματα τα ψυχολογικά. Όχι, πάμε παρακάτω. Έχουμε εκεί τα δικά μα προβλήματα. Δεν είναι ανάγκη να προσθέσουμε κι άλλα. Βλέπει Λίχτενστάιν, Μολδαβίε και άλλα τέτοια. Πριν μπει στο επόμενο μάτ, πρέπει να δώσω χαιρετήματα οπωσδήποτε στην Πετρούλα. Φανατική ακροάτρια, κάθεται μέσα στο γραφείο της, στα πριγκίπισσα και μας απολαμβάνει. Σπάει λίγο τη μονοτονία της. Έτσι. Καλά, Αρχόντισα, κάνει, κυρία, Πετρούλα. Όπως πρέπει. Και η Πετρούλα και άλλες πολλές. Αλλά σήμερα είναι η μέρα υπέρ Πετρούλας. Είναι Δευτέρα, είναι υπέρ Πετρούλας. Ναι, πώς είναι σήμερα, ότι είπες τι. Παγκόσμια μέρα ανδρών. Παγκόσμια ανδρών. Και το έχουν κάνει όλες μουχτή. Ναι. Δεν έχω πάρει μισό δώρο. Τίποτα. Δώσε αριθμό λογαριασμού. Έχει, μπορεί να φιλοθυμηθεί. Είδε κάποιοι το που είπε μισό δώρο που κάναμε μια πλεκτάρη στην Αμερική. Έναν και καλά βοηθήσαν ένα φτωχό να τον ταΐσουν, να τον πάρουν, να τον κάνουν, να ανοίξουν ένα λογαριασμό. Μαζέψαν 350.000 δολάρια και δεν τον δώσαν το ένα ευρώ αυτό να. Που ήταν όλοι μέσα στο κόλπο, παιδί μου. Εταιρεία ο καημό και ένα στεναγμό κάνανε. Και τι. Για να φάνε τον κόσμο το Instagram. Βάζανε ένα δολάριο, ένα, τρία, πέντε, εφτά και μαζέψαν 350.000 δολάρια. Τα πήρε το ζευγάρι, αυτοί που είπαν τον άλλο να κάνει το φτωχό. Και δεν το δώσα τίποτα τον άλλον. Στο φάγωμα το γίνεται. Στη μοιρασιά γίνεται το λάθος. Και τρελάθηκε αυτός και πήγε και τους έδωσε στεγνά. Αυτοί οι αλήτες δεν ήταν τίποτα, εγώ είμαι φυσιολογικός. Και αυτοί μου είπαν να κάνω αυτό και αυτό και γίνεται χαμός. Δεν πειράζει, θα βρούμε και μια διακοπή να σου δείξει τα κομμάτια. Μην δεν γίνεται, κονόμανε όλοι. Κομπινά εδώ παντού. Ρε. Παντού, ρε φίλε, δεν μπορεί να ξέρει πού θα δώσει χειραψία σου φίλε. Άλλο έχει το όνομα και άλλο τη χάρη. Ναι, ναι, φίλε. Μαγικά πάμε. Η ομάδα γύρισε ξανά στι προπονήσει, φαντάζομαι. Εντάξει, σε κάποια φάση, ο ένα πήγε στο Παρίσι, ο άλλο πήγε εδώ. Καλά κάνανε. Πολύ ωραία είναι αυτά. Εντάξει, φυσικά να ζουν πολύ ωραία την καθημερινότητά του. Εγώ θέλω η ομάδα να απαρτίζεται από ευτυχισμένου ποδοσφαιριστέ. Να έχουν ωραία, να είναι μέσα στην ψυχούλα του, να τα είναι καλά όλα. Το πιάνει δει... τον Μπέλκα που τον έφτιαξε στο γιατί είναι αγοράκι. Μάλιστα να ξεκουραστεί λίγο. Εντάξει, δεν έπαιξε. Χθε δεν έπαιξε. Αλλά τώρα δεν θα μπορούσε να είναι κάπου. Εντάξει, θα... στα νομίζω... Χανιά. Μην νομίζω ότι σκάβουν στο ξενοδοχείο. Ξέρω ότι πάνε και ρίχνουν κανέναν όροφο. Ότι φτιάχνουν τον αέρα του αλουνού. Ξέρει τι βαρετό είναι. Πάνω κάνω. Όταν είσαι συνεχώ σε ξενοδοχεία. Είναι πιο καλά πάντω, Σάβο, πίστεψε με να είσαι στα ξενοδοχεία παρά να είσαι σε ένα γιαπί. Έτσι και οτιδήποτε αλλού. Αυτό είναι το να βρέχει, σίγουρο. Να μην βρέχει, να φυσάει. Αυτό να είναι ξυπνάς, το μόνο σίγουρο. Ναι, να ξυπνά και να πηγαίνει στη στάση για να πα στη δουλειά σου 5,5 ώρα και να λες αμάν τι έγινε. Έτσι. Για λέγε. Και κλείνουμε με τον αγώνα Πουγουδουμού με Γιβλαρτάρ. Η Πουγουδουμού ξέρει ότι είναι εδώ πέρα αυτά. Γιατί Πουγουδουμού, Πουγουδουμού. Είναι πρώην. Εσεί Πουγουδουμού που θέλετε να λέτε και που θέλετε να είστε και Μακεδόνε, πατσαβούρε ολκή. Έτσι, μαζευτείτε και να λέγεστε Πουγουδουμού. Έτσι. Όπω λέει η φίλη μου η Σόφη. Είσαι από την Πουγουδουμού. Ναι. Εγώ δεν άκουσα κάτι πινελή και έκανα μία ήττα εκεί. Άστο, και τι έγινε. Ναι. Που όλοι μαζί. Και να μην προλαβαίνετε να πάτε στα νοσοκομεία. Άστο. Τα συχάματα που θα να μπουν στη ζωή μας. Όχι ένα εκατομμύριο την άλλη φορά, θα έχουμε 2 εκατομμύρια σε συλλαλητήριο υπέρ τη Μακεδονίας. Μία μοναδική, δεν υπάρχει στη γη. Ας έρθουν να. Αυτά τα σκουλούκια. Ας έρθουν να. Κακοί άνθρωποι. Να του απορροφήσουμε. Πώς είναι αυτοί όλοι μαζί. Δεν ξέρω. 200.000. Σαν την Κύπρο. Μα πολλά λέω. Ξέρω. Ναι, θα δούμε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αγχώνεσαι. Αφού πάντα η οικονομική πιο δυνατή χώρα από όλο φάκελο. Και αυτή είναι, ξεστή, είναι σαν τον νόμο της ζούγκλας. Όταν πηγαίναμε στο σχολείο, θέλαμε να παίξουμε μπάσκετ, παιδί μου, και ήμασταν πρώτοι γυμνασίοι. Παίζαμε, τσίκι, τσίκι, τσίκι. Ευχόντουσαν τη τρίτη λυκείου, τη δευτέρα λυκείου, με το που ερχόντουσαν, ευχόταν οι κακοί. Ναι. Άντε, πάρτε δρόμο και τέτοιοι. Ναι, δεν υπήρχε συζήτηση να παίξουμε μαζί. Διάλογος, ναι. Ο νόμος του ισχύει, ο νόμος της ζούγκλας. Κανονικά. Και μετά, μόλις πήγαμε εμείς τρίτη λυκείου και ήταν τα άλλα τα παιδάκια. Πρώτη γυμνασίου και Δευτέρα. Μην φανταστείς ότι εμείς δεν φερόμασταν ανάλογα κατά τους πρώτους. Ναι. Τι να κάνουμε. Είναι η διάδοχη κατάσταση. Τι να πω, φίλε. Τι να πούμε και τι να κάνουμε. Μπάσκετ δεν έχει τίποτα. Όχι έτσι. Ωραία, από μεγάλα παιχνίδια. Τώρα θα παίξουν 2 μάτσες εμείς την εβδομάδα Ευρωλίγα. Δύο αγωνιστικές. Και αυτή η Ευρωλίγα τώρα, η Τσεσεκά με την Φενέρ, τόσο καλές ομάδες και ξεμάκραν από τους άλλους. Είναι. Όλα νίκες συνέχεια. Όλα.
Να σε ρωτήσω κάτι. Black Friday έχει γκουρμπέτ. Έχει κάθε μέρα Black Friday. Δεν πρέπει κάτι να οργανώσουμε το Black Friday. Δεν πρέπει να γίνει ένα event. Αυτό πάρουμε το Black Friday. Εμείς έχουμε μια εβδομάδα Black Friday. Πες Black Week, ρε Καραγκιόζη. Δεν χρειάζεται να είσαι Black Friday. Ξέρω εγώ, 7 μέρες ενώ είναι Friday η Παράσκευη. Και πολύ μπερδεύονται, εγώ πιστεύω. Σου λέει τι μας είπε αυτός τώρα. My day. Euroleague πάντως στο μπάσκετ και Champions League στο μπάσκετ έχει αύριο. Ξέρεις ότι μετά την Φραγκφούρτη που παίξαμε τις προάλλες, ωραία, τι έχει? Στο βόλεϊ, ναι, ωραία, είχε χημικό ατύχημα στη Φραγκφούρτη. Δηλαδή, τι? Έσπασε ένας αγωγός και κάνανε εκεί, πήραν μέτρα την, ώρα που, τη μέρα που έπαιξε το βόλεϊ στη Φραγκφούρτη. Ναι. Πάρε το κλάρινο. Τώρα παίζουμε στην Τενερίφη μπάσκετ. Τι είχε στην Τενερίφη σήμερα, χθες? Τα βομαχίες. Τσουνάμι. Τσουνάμι. Αυτό όπω τσουνάμι. Θα κάτσε να ανοίξω μια παρένθεση. Είχα ένα φίλο και έχω φυσικά εν ενεργεία. Πάρα πολύ καλό παιδί, εξαιρετικό, αδαμάτινο χαρακτήρα. Δεν πιστεύει κανέναν όμω. Ναι. Κανέναν, ρε φίλε, τίποτα. Όλα τα βλέπει στη μένα. Όλα. Ό,τι γίνεται. Σε οτιδήποτε ποδοσφαιρικό και μη. Και με λέει μια στιγμή, σε μια στιγμή μου λέει, να σου πω και κάτι για να τελειώνουμε. Λέει, ναι, πες μου, Δημητράκη, το λέω. Βάγνερ. Και το τσουνάμι. Λέω, τι το τσουνάμι? Στημένο, λέει, ήταν και το τσουνάμι. Σκοτώθηκαν 50.000 μεταξύ. Του λέω, είσαι τρελός, παίρνεις ναρκωτικά. Ναι, στημένο ήταν, λέει, το τσουνάμι. Δεν πιστεύει κανέναν. Έχει το έργο τώρα. Τι έργο είδε? Ότι από κάτω βάλαν κάτι και έγινε σεισμική δόνηση. Δεν ξέρω, ότι είναι στημένο. Ότι είναι στημένο. Δεν πιστεύει κανέναν τίποτα και ποτέ. Τώρα που μιλάμε περί στημένο, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα. Το Σάββατο το μεσημέρι, κατά τις 3 παρά, πριν ξεκινήσει ένα μάτς στη Βόρεια Ελλάδα, και με είπαν ότι αυτό το μάτς θα λήξει διπλό. Και δικαιώθηκε η επιλογή τους. Κατά τύχη, φαντάζομαι. Να υποθέσω κι εγώ. Κατά τύχη. Να υποθέσω κι εγώ. Η καλή ομάδα έπαιζε με τη μέτρια. Και κέρδισε η μέτρια. Το στήριξα, light. Light εντελώς επιδεσμικά. Να τσεκάρεις την πηγή απλά. Ναι. Μια πηγή η οποία έχει στεφτεί με απόλυτες αποτυχίες κατά το περασμένο διάστημα. Ναι. Είναι αυτό που χρησιμοποιούνται πολλοί άνθρωποι, είπαμε. Ναι. Πάρε 2 φορές το σωστό, 4 φορές το λάθος. 1 φορά το σωστό, 2 φορές το λάθος. Και κάπου εκεί να ισορροπήσεις. Τα υπολογίζουν όλοι, μην νομίζετε. Καλά, εννοείται τα υπολογίζουν. Όλα είναι με ακρίβεια χειρουργού απόλυτης ακρίβειας. Μην παίζετε εκτός ποδοσφαιρικής λογικής. Το τι τυρί θα σου έρθει, άστο. Άμα ήταν έτσι, όλοι με τις βίλες στην παραλία, και εγώ άμα αυτά που μου λέγανε ίσχυαν και τα έπαιζα, ωραία, θα είχα βίλα μέσα στη θάλασσα. Ο μεγάλος, ο απίστευτος, ο ανυπέρβλητος, ο Αριστοτέλης ο Νάσης, είχε πει, όπου υπάρχει κέρδος, υπάρχει μια αδικία. Σοφά λόγια από τον τεράστιο Νάση. Ναι. Άμα μπεις και διαβάσεις τα αποφθέγματα που έχει πει για τη ζωή, είναι όλα ένα και ένα. Τι έχει πει για την εξωτερική του εμφάνιση. Πόσο ωραία αυτό σαρκάζεται. Κοντό. Άσχημο. Έτσι. Ξαλκλασικά πράγματα. Τι είχε στη ζωή του όμως, τι διαδρομή έκανε. Άστο, φίλε. Έτσι. Και τι δεν είπε. Είπε, όταν παίρνετε δανεικά, θα παίρνετε πολλά. Πολλά. Όχι λίγα για να κάνετε απλώς δουλειά. Θα παίρνετε πολλά και θα προσπαθήσετε όμως να είστε άξιοι και κύριοι στις υποχρεώσεις σας κατά την επιστροφή των δανεικών. Έτσι θα ανοίξετε διαδρόμους. Θα ανοίξετε νέες πύλες. Είπε κι άλλα. Είπε, λύστε τους κάβους στη ζωή σας. Πάτε σε άλλα λιμάνια, εξερευνήστε τα, ψάχνε τα. Ζήστε. Είπαμε λίγο για Ωνάση. Χρειαζότανε με το κλείσιμο. Βέβαια. Είναι μια εβδομάδα που θα έχουμε πρωτάθλημα στο τέλος. Ναι, γιατί σαφώς και δίνει καλύτερες εκπομπές όταν έχουμε και περισσότερο υλικό. Έτσι, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Βασικά, Σαββατοκύριακο χωρίς ΠΑΟΚ. Ναι, κενό Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο μπορεί να το πηδήξει σε εισαγωγικά, ναι. Να πάει στο άλλο να πα. Ναι. Κατευθείαν, το αφήνω αυτό που λένε. Ναι. Όχι, εγώ αποφάσισα από ότι παίζει ειδική θα φεύγω. Δεν ξανακάθομαι. Στην επόμενη διακοπή θα κάνω καλό ταξίδι. Ναι. Θα πάω να κάνω κάτι δυνατό. Δεν ξανακάθομαι εδώ να δω εθνική με τίποτα. Φίλε, ακούω, ό,τι ταξίδια και να κάνεις, όπου και να πας, όταν έχεις καλή παρέα και καλό φαγητό, στο πιο ήσυχο μέρος να είσαι, είσαι στην απόλυτη ευτυχία μέσα. Ναι, μέσα. Εννοείται. Συμφωνείς αυτό, έτσι. Εννοείται. 100%. Ωραία. Κάπου εδώ λοιπόν η Goldbet. Μας αποχαιρετάμε στο Τισόφι. Χαιρέτησε, Σόφι. Για σήμερα μόνο. Για σήμερα. Αύριο και πάλι εδώ. Συντονιστείτε, εγγραφείτε. Πατήστε τα κουμπιά στην Goldbet. Ναι, μπέστε και στο καζίνο. Πατήστε, πατήστε λίγο, πατήστε. Στηρίξτε. Στηρίξτε αυτούς που στηρίζουν.
Έχουμε national link σήμερα, προσφορά στο καζίνο. Και είπαμε, η ζωή είναι ατελείωτο, δούνε και λαβίν. Να γυρίζει το χρήμα. Ακολουθεί ο διευθυντής. Εμείς αύριο στις 2 ξανά μαζί.